Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς, τον πρόδρομο και την Ευλαβία Ενζεπίδη, στα Φάρεσα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, λίγες μέρες πριν από τη φυγή των Φαρασιωτών από την Πατρόα Γη στην Ελλάδα. Στη βάπτισή του, ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Γόνιτσα της Ηπείρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια. Ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτωσης για την Ελλάδα λόγω της ξένης κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο Όσιος όμως, τόσο ως πολίτης όσο και ως στρατιώτης, κατά τη θητεία του επέδειξε απαράμιλο θάρρος και αυτοθυσία. Ύστερα μετέβη στο Άγιο Όρος στις 27 Μαρτίου του 1954, εκάρι μοναχός και πήγε να μονάσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Τον Αύγουστο του 1958 εγκαταστάθηκε στην κατεστραμμένη Ιερά Μονή της Παναγίας του Στομίου, που βρίσκεται κοντά στην Γόνιτσα. Σε αυτήν έζησε 4 χρόνια. Το 1962, όταν και ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνησης, δέχθηκε ως θεόσταλτη την πρόσκληση κάποιου ιεροδιακόνου να τον συνοδεύσει στο θεοβάδιστο όρος του Σινά. Η σωματική ασθένεια όμως από το τραχή κλίμα του Σινά τον ανάγκασε να επιστρέψει στην κατασάρκα πατρίδα του. Επανερχόμενος στο Άγιον Όρος το 1964, δεν ελάττωσε το πλήθος των ασκητικών αγώνων του παρά την καταβολή του σώματος, καθώς στο πνεύμα διατηρούσε την πρώτερη ζέση του. Το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιον Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο Λαβρεωτικό Κελί του Ιπατίου. Το 1979 πηγαίνει στην εγκαταλελειμμένη Παναγούδα. Εκεί ο Όσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με ομόλογο, όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του. Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος, ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν το δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπόλοιπους μοναχούς. Στο τέλος αρρώστησε βαριά από καρκίνο. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους. Κοιμήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 1994 και ώρα 11 το πρωί και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Η κατάταξη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποφασίστηκε από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 13 Ιανουαρίου του 2015.